Παραλία Τσάμπου, φίλοι μου. Κάνουμε βιντεάκι τώρα την αποχώρησή μας. Που να δείτε και βιντεάκι θα σας κάνω τις επόμενες μέρες. Για όποιον μπήκε πρώτη φορά σε βίντεό μου, λέγομαι Άρης Κωνσταντάρας. Είμαι από τη χώρα, από το νότιο τμήμα Τσάμπου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ανατολικό τμήμα. Είμαστε στην παραλία Τσάμπου. Είναι η ώρα που πέφτει ο ήλιος. Πανέμορφο το μέρος. Πραγματικά πανέμορφο. Σένα πώς είπαμε? Στέφανος. Είσαι ο Στέφανος. Πόσα χρόνια εδώ, Στέφανε? Δεύτερη χρονιά. Από πού είσαι εσύ? Εδώ, από τον Άγιο είμαι εγώ. Από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι. Καλά, φοβερό το μέρος. Έχει θέσεις πάρκινγκ. Είναι απίστευτο. Από εκεί πάνω κατεβήκαμε. 170 θέσεις πάρκινγκ έχει εδώ. Όταν ο ιδιοκτήτης είναι Μερακλής. Να πούμε ότι είσαι ο ιδιοκτήτης ο Χρήστος. Αυτό είναι ένα μικρό βιντεάκι που κάνω. Είναι ο προάγγελος. Α, μπράβο, του ωραία, καλού, του καλού, ο προάγγελος. Να πούμε ότι το μαγαζί αυτή τη στιγμή δεν το βλέπετε άδειο. Τι ώρα είναι, δείξτε τι ώρα είναι. Το δείχνουμε. Είναι 6 και 47. 7 παρά 20, απόγευμα Κυριακής, ο κόσμος έχει κάνει τον μπάνιο. Τι είχε δουλειά σήμερα? Είχε και τον το καλοκαίρι πώς πάει φέτος? Το καλοκαίρι για μας στην ουσία τώρα έχει ξεκινήσει, τώρα έχει δείξει. Έτσι. Και ελπίζουμε να μπορέσει να τρέξει το πράγμα και να πάει λίγο καλύτερα. Γιατί μέσα ο Ιούνιος λόγω καιρικών συνθηκών δεν μπορέσαν να τρέξουν τα πράγματα. Και οι ξένοι. Μέχρι προχτές, και οι ξένοι που ήρθαν. Τι μου δείχνεις προηγουμένως? Μου δείχνεις ότι χορτόκουβες. Ναι. 2-3 Ιουλίου και να χορτοκόβουμε τώρα. Έχουμε τρελαθεί. Λόγω με την τελευταία βροχή που είχε κάνει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το μηχανάκι μας, γιατί πρέπει να φύγω για να δείξω και στον κόσμο το πάμε. Τέλεια. Θα το πάμε λίγο ανάποδα το βίντεο. Η θάλασσα ήταν καταπληκτική, υπέροχη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το καφεδάκι. Γεια στα χεράκια σου και σένα. Και σένα. Ξεχάσαμε να πλύνουμε την κάμερα. Και μας την επιλύνει ο άνθρωπος. Πώς είπαμε το μικρό σε εσένα? Νίκος. Ο Νίκος. Από πού είσαι εσύ, Νίκολα? Από το Βαθύ. Βαθιώτς. Ναι. Πρώτη φορά σε βλέπω, σε θα με έχεις δει λογικά. Σε έχω δει. Θα την τυνάξω, φέρτε να δω. Άντε φίλε, ευχαριστώ. Βάζουμε πάντα κράνος, γιατί ποτέ δεν παίζουμε με την ασφάλειά μας και πάμε να βγούμε πάνω. Το πάμε λίγο ανάποδα αυτό το βίντεο. Κάνουμε και μια βόλτα. Κάνουμε μια βολτίτσα εδώ. Να δείτε πόσο ωραίο μέρος είναι. Κοιτάξτε εδώ, καταπληκτικό. Καταπληκτικό μέρος, καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, φίλοι μου, τι γίνεται? Ότι ακόμα είναι πράσινο εδώ το μέρος. Δηλαδή, ενώ θα πρέπει να είχαν ξεραθεί λόγω των βροχοπτώσεων, κάτι θα παρατηρήσετε ότι είναι πράσινο. Και πάμε να βγούμε πάνω εκεί. Πάμε. Εδώ είναι το εστιατόριο μπαρ εδώ του Χρήστο. Τσαμπού λοιπόν. Και τα μάξια εδώ μέχρι και ίσκου. Και μεταξύ ο άνθρωπος με κάλεσε το χειμώνα. Θα πάμε να μαζέψουμε και μανιτάρια. Έχει πάθος με τα μανιτάρια στο βουνό. Θα πάμε να μαζέψουμε μανιταράκια από τον καρβούνι. Δεν ακόμα χάει το μηχανάκι, φίλοι μου, εγώ πάω σιγά σιγά. Τρακοσάρι να το πατήσω εδώ, αεροπλάνο θα γίνει. Πάρουμε λίγο τη θέα από εδώ. Εκεί κάτω είμαστε, φίλοι μου. Έχει ένα ωραίο παγκάκι εδώ. Κοιτάξτε ένα ωραίο παγκάκι εδώ. Αφήσουμε εδώ το μηχανάκι εδώ. Εδώ τι θέα έχει εδώ. Αν κάποιος κάτσει εδώ. Εντάξει, παραλία από κάτω τώρα δεν βοηθάει για τον ήλιο.
να ανοίξω λίγο και το γυαλί για να σας βλέπω στα μάτια. Ωραία. Από ό,τι μας είπε ο άνθρωπος, θα κάνουμε και ολοκληρωμένο βίντεο, πιο σωστό. Αυτό είναι κάτι πρόχειρο κατά την αποχώρησή μου, απλά δεν κρατιόμουν και ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου με αυτό που είδα. Παραλία από κάτω είναι 300 μέτρα. Ωραία, η πετρόχτιστη τύχη εδώ. Το μηχανάκι που με πηγαίνω φέρνει. Εδώ χορτοκόβανε σήμερα οι άνθρωποι. Welcome to Chabu. Chabu Beach. Για να κλείσουμε ωραία το βίντεο, φίλοι μου, και πάμε και μια βόλτα στην παραλία του Αγίου Κωνσταντίνου που είναι πολύ κοντά στην παραλία Τσαμπού. Από εδώ πάει για παραλία, λέει. Πάει για Μανολάτες, εμείς πάμε δεξιά κάτω για την παραλία. Για πάμε να βγούμε σιγά σιγά στην παραλία από κάτω εδώ. Επειδή θα μας τραβώσει ο ήλιος, θα είναι πάμε ανάποδα. Εδώ έχει ένα μικρό λιμανάκι και πάμε σιγά σιγά μια βόλτα πέρα, μέχρι πέρα από εκεί που ήρθαμε, και συνεχίζουμε για Καρλόβας μετά για τον δρόμο της επιστροφής, φίλοι μου. Θα πούμε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι ένα πολύ γραφικό μέρος στο βόρειο τμήμα Τσάμου. Ξενοδοχεία, καταλήμματα, καφετέριες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και σήμερα είναι και ήσυχη θάλασσα, γιατί είμαστε στο βόρειο τμήμα Τσάμου, που περίπου σε 7-10 μέρες από εδώ το πιάνει ο καιρός. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που είναι ωραία η θάλασσα αυτή. Φίλοι μου, για τις μικρές διαδρομές Άρης Κωνσταντάρας, λίγο ανορθόδοξα, απάνω στο μηχανάκι, θα λέμε σε επόμενο βίντεο, φίλοι μου.